Έτηση πτώχευση κατέθεσε σήμερα η γερμανική εταιρεία τουρισμού FTI μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων που είχε η διοίκησή τη με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η χρεοκοπία του τρίτου μεγαλύτερου ταξιδιωτικού παρόχου τη Ευρώπη επηρεάζει 11.000 εργαζόμενου αλλά και δεκάδε ταξιδιώτες ταξιδιώτε οι οποίοι είτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διακοπές είτε είχαν ήδη κλείσει πακέτα για το προσεχές διάστημα. Η FTI απασχολεί 11.000 άτομα παγκοσμίω και προσφέρει εκδρομέ σε περισσότερου από 40 προορισμού σε όλο τον κόσμο περιλαμβανομένης τη Ελλάδα. Η αίτηση πτώχευση επηρεάζει χιλιάδε παραθεριστές στην αρχή τη καλοκαιρινή περίοδου. Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν σήμερα το πρωί για την εξέλιξη μέσω τηλεδιάσκεψη, αλλά τα συστήματα κρατήσεων βρίσκονται ήδη εκτό λειτουργία, υποτίθεται λόγω τεχνικού προβλήματο. Απενεργοποιημένη ήταν από το πρωί και η ιστοσελίδα της αλυσίδας ξενοδοχείων Λαμπράντα, η οποία ανήκει στην FTI. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bill τη διοίκηση της FTI, βρισκόταν το Σαββατοκυριακό σε διαπραγματεύσεις με τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού ύψους διψήφιου αριθμού εκατομμυρίων προκειμένου να περάσει το καλοκαίρι. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέριψε τελικά χθε Κυριακή το βράδυ το αίτημα τη εταιρεία. Η FTI με έδρα το Μόναχο αντιμετώπιζε προβλήματα ήδη πριν από την πανδημία του κορονοϊού και έχει καταφέρει να επιβιώσει με μόνο 595 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Οικονομική Σταθεροποίηση (WSF) τη κυβέρνηση και επιπλέον 280 εκατομμύρια ευρώ που έλαβε από την Unicredit ενώπιον τη οποία εγγυήθηκαν η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και το Κρατήδιο τη Βαβαρία. Τον Απριλίο, η διάσωση τη εταιρεία φαινόταν ακόμη εφικτή, καθώ η Αμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων Σένταρες είχε ανακοινώσει ότι θα την αγόραζε, αναλαμβάνοντα το χρέο τη ύψου 1 δισεκατομμύριο ευρώ και διαθέτοντα επιπλέον 125 εκατομμύρια ευρώ σε νέα κεφάλαια η διαδικασία καθυστέρησε. Επειδή η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τα Καρτέλ επρόκειτο να εγκρίνει την αγορά το νωρίτερο τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο. Και έτσι η FTA χρειαζόταν κεφάλαιο προκειμένου να περάσει το καλοκαίρι. Από την εταιρεία ανακοινώθηκε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε όσοι βρίσκονται ήδη σε διακοπές να μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν κανονικά και να επιστρέψουν χωρίς πρόβλημα. Ενώ το Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης θα αναλάβει να επιστρέψει προκαταβολές για πακέτα που τελικά θα ακυρωθούν. Το ταμείο ιδρύθηκε το 2019 μετά τη χρεοκοπία του ομίλου Thomas Cook. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.